Πρόγραμμα αλλάζω συσκευή. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάει και τόσο καλά. Ό,τι και αν λένε. Και γιατί ήρθε αργά και οι περισσότεροι έφυγαν διακοπές. Και επειδή ο καύσωνας ήρθε αργά. Οπότε αν δουλέψει το πρόγραμμα θα δουλέψει από Σεπτέμβρη. Αυτό που παρατήρησα όμως τους τελευταίους μήνες από την ημέρα που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, αν παρατηρήσετε σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα την εξέλιξη τιμής, θα δείτε ότι όλα τα προϊόντα ανέβηκαν. Εκεί που ένας καταψύκτης, ας πούμε, απλώς είχε, απλώς, ενεργειακή κλάση καλή, ας πούμε, εκεί που είχε 210 ευρώ, ξαφνικά πήγε στα 240-250. Κλιματιστικά το ίδιο, ψυγεία το ίδιο. Αν δείτε τις πλατφόρμες που έχουν παρακολούθηση και εξέλιξη τιμής, θα δείτε ότι όλα τα προϊόντα ανέβηκαν. Όπως υπάρχει πρόβλημα με τα αυτοκίνητα τα καινούρια, για όποιον θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο καινούριο, δηλαδή φανταστείτε, επισκέφθηκε ένας γνωστός μου πριν από μερικούς μήνες μία αντιπροσωπεία για να αγοράσει ένα μικρό καινούριο και του είπαν παράδοση 8-10 μήνες, κάτι τέτοιο. Και επίσης του είπανε ότι έχουμε ξεκινήσει και πουλάμε μεταχειρισμένα 2 και 3 ετών σε τιμή που είχε καινούριο, γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Δεν υπάρχουν τιμοπαράδοτα, υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν και ελλείψεις σε πρώτες ύλες για να κατασκευαστούν καινούργια αυτοκίνητα. Βέβαια το αυτοκίνητο είναι κάτι άλλο και η ηλεκτρική συσκευή είναι κάτι άλλο, αλλά ποιος μας λέει ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, ας πούμε, στις ηλεκτρικές συσκευές. Θα μείνουν λίγες και συγκεκριμένες μάρκες, ας πούμε, προς πώληση και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει η τιμή τους. Στρεφόμαστε στα μεταχειρισμένα. Πάμε να δούμε πόσο αξιόπιστο είναι ένα μεταχειρισμένο, πώς μπορείς να αγοράσεις με ασφάλεια ένα μεταχειρισμένο, τι πρέπει να κοιτάξεις και επίσης στην πλατφόρμα που θα δούμε σήμερα μπορείς και να πουλήσεις. Δηλαδή, έχεις κάποια πράγματα που δεν τα χρειάζεσαι και θες να ξεκονομήσεις χρήματα. Και όταν λέω πράγματα που δεν τα χρειάζεσαι, δεν εννοώ ότι έχω ανάγκη από χρήματα και να πουλήσω το στεγνοτήριο αφού δεν το πολύ δουλεύω να πάρω 150-200 ευρώ. Δεν πάει ακριβώς έτσι, γιατί αν το πουλήσεις το στεγνοτήριο 150 ευρώ, όταν θα το χρειαστείς θα πρέπει να δώσεις πάλι για να πάρεις καινούριο 300-400 ευρώ για ένα απλό. Οπότε δεν το λες και έξυπνη κίνηση να δώσεις κάτι που δεν το δουλεύεις τώρα, γιατί μπορεί να το δουλέψεις αργότερα. Πουλάμε, αν θέλουμε, πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, που ξέρουμε σίγουρα ότι δεν θα τα χρειαστούμε. Για παράδειγμα, αν έχεις αγοράσει αφιγραντήρα πριν από 3 χρόνια και όλο το χειμώνα είδες ότι η υγρασία στο σπίτι σου δεν φτάνει πάνω από 65%, τότε πραγματικά δεν τον χρειάζεσαι τον αφιγραντήρα, οπότε τον πουλάς. Πάμε να δούμε. Πριν από λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο που σας είχα δείξει ένα ψυγιάκι που έχω, που το είχα πάρει 20 ευρώ εδώ από ένα site αγγελιών, το Vendora. Το είχα πάρει ένα 20αρικάκι, το έβαψα και έγινε καινούριο. Βέβαια εγώ ήξερα τι να κοιτάξω. Ας πούμε σε ένα τόσο μικρό ψυγιάκι αυτό που θα κοιτάξεις είναι αν δουλεύει το μοτέρ, που είναι και το πιο ακριβό πράγμα πάνω του. Αν κλείνει λίγο η πόρτα, ξέρω εγώ, και δεν είναι ξεχαρβαλωμένη και τέτοια πράγματα. Πάμε να δούμε όμως εδώ πέρα στη Vendora. Λοιπόν, εδώ ας πούμε αγοράζεις και πουλάς ό,τι θέλεις. Εδώ έχει να θες να πουλήσεις κάτι, σου λέει τι θες να πουλήσεις, βάζεις ή συγχρονίζεσαι μέσω Facebook με ένα κουμπί ή μέσω Google λογαριασμού. Κατηγορία μόδα λέει είναι δημοφιλής. Να δούμε λίγο το site, εντάξει, έχει ρούχα και τέτοια. Αυτό που έχω κοιτάξει εγώ εδώ είναι ότι έχει μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές και μάλιστα έχει καταστήματα που σου δίνουν και εγγύηση, σου δίνει και μια εγγύηση 3 μήνες, ας πούμε. Έχει πολλά μεταχειρισμένα. Πάμε να πατήσουμε vintage. Που είναι η κατηγορία που μου αρέσει, να δείτε λίγο κάτι πραγματάκια που έχει εδώ. Έχει τα πάντα. Vintage ραδιόφωνο.
Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Μ' αρέσουν αυτά τα vintage κομμάτια, μ' αρέσουνε. Και τις περισσότερες φορές τα βρίσκεις και σε καλές τιμές. Βέβαια είναι και κάποιοι που ζητάνε ό,τι θέλουν, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα σας πω αρχικά ότι το πιο δύσκολο πράγμα να αγοράσεις μεταχειρισμένο είναι ηλεκτρονική συσκευή, δηλαδή μια τηλεόραση. Γιατί δεν ξέρεις πόσες χιλιάδες ώρες έχει δουλέψει. Ενώ το πλυντήριο, ας πούμε, ή το ψυγείο φαίνεται αν είναι ταλαιπωρημένο. Η τηλεόραση μπορεί να έχει δουλέψει, ξέρω εγώ, 1.000.000 ώρες και να τη βάλεις εσύ να σου δουλέψει, ξέρω εγώ, 5 μήνες και να καεί. Το ψυγείο, το πλυντήριο, η κουζίνα, αν έχει δουλέψει πάρα πολύ, ο καιρός που έχει περάσει και η χρήση από πάνω του φαίνεται. Ενώ σε κάποια άλλα δεν φαίνεται. Πάμε να δούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, το πώς επιλέγεις, εντάξει, το πώς θα πουλήσεις θα δεις εσύ. Α, πρέπει να σβήσουμε την κατηγορία. Ψυγείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τα ψυγεία. Τώρα, μπορεί να μην βρεις ενεργειακή κλάση α, αλλά ας μην τρελαινόμαστε. Αν κάποιος έχει ένα ψυγείο, ας πούμε, 7 ετίας, 8 ετίας ή και 10 ετίας, για να πάει να πάρει ενεργειακή κλάση α, την πιο καινούρια που υπάρχει, να μπει στο πρόγραμμα και να το πάρει, ας πούμε, αντί για 1000 ευρώ να το πάρει 700 ή 600, αυτά τα 600 ευρώ θα τα κάνει απόσβεση μπορεί και σε 10 χρόνια. Δηλαδή η ενεργειακή κλάση, μία, η απλή με την πιο καλή, έχει πολύ μικρή διαφορά σε κατανάλωση. Πάντα παίζει ρόλο και πού το δουλεύεις. Δηλαδή μπορεί να πάει να πάρεις ένα ψυγείο, να δώσεις τώρα 600-700 ευρώ να πάρεις ένα ψυγείο τούμπανο και να πεις τι ωραίο ψυγείο, να το δουλεύεις ένα βαθμό λιγότερο από ό,τι θα δούλευες το δικό σου και ουσιαστικά δεν έχεις κερδίσει τίποτα από την ενεργειακή κλάση. Δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Ας πούμε τώρα, κοιτάξτε εδώ τώρα ένα ψυγείο, έτσι. Αυτό εδώ. Liebherr δεν είναι. Λοιπόν, 6 μήνες εγγύηση. Liebherr. Εντάξει, έχει κάτι χτυπηματάκια, κάτι τσαμπουκάδες. Και μπορεί να αποσταλεί με ασφάλεια αγορών Vendora. Τι είναι η ασφάλεια αγορών? Δίνεις κάποια ψηλά και ας πούμε ότι παραλαμβάνεις, το φέρνουν στο σπίτι σου. Αν διαπιστώσεις κάποιο πρόβλημα, σου επιστρέφουν τα χρήματα που έχεις δώσει. Επιστροφή δέματος και η εξυπηρέτηση πελατών είναι στη διάθεσή σου καθ' όλη τη διάρκεια μιας συναλλαγής. Δηλαδή δεν αγοράζεις από τον κάθε τη χάρπαστο, ας πούμε, που θα βρεθεί μπροστά σου στο ίντερνετ. Έχεις την ασφάλεια της πλατφόρμας. Λοιπόν, άλλο ψυγιάκι. Εντάξει, αυτό εδώ το ψυγείο είναι 20 ετίας. Αλλά σας λέω και πάλι, δηλαδή εμένα εδώ για το στούντιο, ας πούμε, θα με χάλαγε να πάρω κάτι τέτοιο. 60 ευρώ. Και δείτε και σε τι κατάσταση είναι. Δείτε σε τι κατάσταση. Πραγματικά τώρα έτσι μου έρχεται να το αγοράσω. Δηλαδή, πας εδώ, παίρνεις το ψυγείο αυτό, μάλλον πας το βλέπεις στο χώρο, το βάζεις στην πρίζα ή τους λες να το έχετε στην πρίζα. Από ό,τι βλέπετε τώρα εδώ πέρα τα νερά είναι παγωμένα. Δηλαδή το θόλωμα αυτό που έχει, πού το? Το θόλωμα εδώ που έχει είναι ότι είναι παγωμένα τα νερά. Βέβαια τώρα μπορεί ο άλλος να το έχει βάλει σε κατάψυξη και να τα έχει βάλει μετά τα νερά μέσα στο ψυγείο για να φαίνεται ότι είναι παγωμένα. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Πας εκεί, του λες βάλτε το στην πρίζα ρε μας τώρα. Εν τω μεταξύ αυτά τα παλιά ψυγεία δεν έχουν ούτε πλακέτες ούτε τίποτα. Υπάρχει τώρα, δεν σας λέω για τη συγκεκριμένη αγγελία αυτή εδώ, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να πάρεις ένα τέτοιο ψυγείο 20 ετών και να σου δουλέψει άλλα 20 χρόνια. Δηλαδή τα 60 ευρώ αυτά, ορίστε, το ψυγείο το έχω ένα χρόνο σχεδόν εγώ.
μπορεί να το πάρεις και να σου δουλέψει άλλα 20 χρόνια. Δηλαδή, τι σε νοιάζει η ενεργειακή κλάση, ας πούμε. Θες να δώσεις 600 ή θες να δώσεις 60. Άλλο ψυγείο. Αυτό τώρα 280, εντάξει. 280 δεν δίνεις για ψυγείο, δίνεις άλλα 100 και παίρνεις καινούριο. 80, ορίστε. Δεν κολλάω σε συγκεκριμένο ψυγείο, εντάξει, ας πούμε αυτό εδώ. Λοιπόν, μεταχειρισμένο, για επισκευή ανταλλακτικά. Είναι πεσμένο, η κατάψυξη δουλεύει, η συντήρηση πολυτουργεί. Δηλαδή, αν το πάρει ένας ψυχτικός και το φτιάξει με προσωπική εργασία, μη σας πω το πουλάει κιόλας, μετά ξέρω εγώ 120. Λοιπόν, κουζίνα χωρίς ρολόι ή και με ρολόι. Ψυγείο, απλό, χωρίς πλακέτες και χωρίς display και χωρίς πολλά πολλά, είναι πολύ εύκολο να σου βγει αλφάδι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κουζίνα και να την πάρεις, αν, σου έχει, αν τη βάλεις και δουλέψει επί τόπου, ας πούμε μπροστά του, την πήρες, τελείωσες. Δεν πρόκειται, δεν είναι ηλεκτρονικό που μία το κάνει, μία δεν το κάνει. Αν την πάρεις τώρα εσύ στο σπίτι σου την κουζίνα και μετά από 6 μήνες χρειαστεί μία αντίσταση 30 ευρώ, δεν λέει και τίποτα. Όταν θα την έχεις πάρει εσύ 100 ευρώ, 120, και μία καινούρια ίδια μπορεί να έχει 500. Επίσης, αν έχει πρόβλημα το ρολόι και σβήνει η κουζίνα, νεκρώνει, γεφυρώνει το ρολόι. Δηλαδή φωνάζεις ένα φίλο σου και σου γεφυρώνει το ρολόι και καταργεί το ρολόι. Και πάλι έχεις μία κουζίνα και δουλεύεις. Ψυγείο και κουζίνα είναι πολύ εύκολο. Πλυντήριο είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα το εξηγήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Πλυντήριο είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχει πλακέτες, έχει ηλεκτρονικά. Το πλυντήριο πρέπει να το δεις και από κάτω. Πρέπει να γυρίσεις τον κάδο να δεις αν κάνει θορύβο τα ρουλεμάν. Δηλαδή, πείτε μου τι ηλεκτρική συσκευή θέλετε, πώς θα σας βοηθήσω να το ψάξετε, τι να πάτε να δείτε. Δηλαδή, όταν θα βρείτε κάτι εδώ μέσα ή οπουδήποτε αλλού, τι θέλετε να κοιτάξετε, τι θέλετε να σας πω να κοιτάξετε. Πώς επιλέγουμε και ποια, ακόμα και ποια είναι η σωστή τιμή θα σας πω. Δηλαδή, τώρα ψυγείο θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όπως σας είπα για αυτό εδώ 280, θα σας πω και για αυτό εδώ, όχι. Πού ήταν το άλλο που το είδα? Λοιπόν, ψυγειοκατάψυκτης Samsung. Αυτό ας πούμε 90 ευρώ. Ό,τι και να είναι, είναι το κοντό, 1,5 μέτρο. Αλλά ό,τι και να είναι 90 ευρώ. Δηλαδή, για να πάρεις ένα τέτοιο ψυγείο, θέλεις από 250 και πάνω. Και είναι και Samsung. Λοιπόν, από 250 και πάνω. Εδώ βέβαια είναι και λίγο ταλαιπωρημένο αυτό. Ένα καλό καθάρισμα σίγουρα θέλει. Λοιπόν, αν δεν έχεις σκουριές και τα λοιπά, είναι αρκετά καλή τιμή. Αλλά από όλα αυτά που είδαμε, εγώ αυτό εδώ, σε αυτό εδώ κόλλησα. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται χαρτί. Πραγματικά μου φαίνεται χαρτί το ψυγείο. Και τώρα κάποιος θα πει, μάστορα αυτό και η 150 βάτ το μοτέρ του και θα τα πληρώσει σε ρεύμα. Αλήθεια? Αν το βάλεις σε χαμηλή θερμοκρασία και δουλεύει σωστά ο θερμοστάτης του, καθόλου δεν θα τα πληρώσει σε ρεύμα. Και είναι και πόσο ανοίγει. Αν το θέλεις για ένα χώρο, για έναν εργένη, θα δώσει 300 ευρώ για να πάρει ένα ψυγείο που μπορεί στα 3 χρόνια να το πετάξει ή να δώσει ένα 60 και να του δουλέψει άλλα 20 χρόνια. Γιατί σας ξαναλέω, το συγκεκριμένο μοντέλο, επειδή το ξέρω, μπορεί να δουλέψει άλλα 20 χρόνια άμα δεν έχει κάποια ζημιά εσωτερικά. Αν έχεις ένα φύλλο ψυχτικό, ας πούμε, πάρ' το να μαζί, κέρασε τον ένα καφέ και πες του πάμε να δούμε ένα ψυγείο, ρε παιδί μου, ώστε αν δεν βγει καλό να τα ρίξεις αυτόν μετά, κατάλαβες? Δηλαδή, πας ένα ψυγείο, το βάζεις στην πρίζα, βλέπεις ότι δουλεύει, παίρνεις και ένα φύλλο σου ψυχτικό μαζί, πιάνει τα σωληνάκια στο συμπιεστή, αν γυρίζει, έχει επιστροφή, αν δουλεύει, το βλέπεις το 1 τέταρτο ότι έχει ανεβάσει πρώτα στην κατάψυξη, έχει κατεβάσει μάλλον θερμοκρασία και είσαι κομπλέ. Και επαγγελματικά έχει τα πάντα, δηλαδή έχει άπειρες αγγελίες, ειδικά τώρα σε ψυγεία που κοίταξα λίγο. Πάμε να δούμε και κλιματιστικά. Βέβαια, τα κλιματιστικά τα τσιμπάνε λίγο. Λοιπόν, Fujitsu 24 inverter 2 350, και είναι και βαμμένα μαύρα. Λοιπόν, 24 Skytech 300 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, δεν είναι ευκαιρία 24.000 BTU.
Γιατί και δεν είναι inverter και είναι παλιό και... και εκεί που είναι να πάρεις 24, παίρνεις ένα 12 inverter και κάνει 300. Γιατί να πάρω 24? Που είναι και 2,5 kW κατανάλωση. Λοιπόν, άλλο κλιματιστικό. Επαγγελματικό, φορητό. Πάμε πιο κάτω. LG 160, δεν είναι inverter. Daikin 2 μήνες μεταχειρισμένο, 7 κατοστάρικα. Εντάξει, και αυτό δεν το λες ευκαιρία. Γιατί μπορεί το Daikin καινούριο, ξέρω εγώ, να κάνει 900 και να το δίνει ο άνθρωπος 700 και να είναι άριστο το κλιματιστικό και να έχει δουλέψει όντως 2 μήνες. Αλλά δεν ρισκάρει ο άλλος να δώσει τόσα λεφτά να πάρει 700 ευρώ κλιματιστικό μεταχειρισμένο την ώρα που μπορεί με 600 να πάρει καινούριο. Εντάξει, είναι Daikin αυτό, συμφωνώ. Φορητό κλιματιστικό, βλέπετε τι παίζει, γίνεται χαμός. Φορητό 200. Αυτό που σας είπα, τα κλιματιστικά τα έχω δει τσιμπάνε λίγο. Inventor, inverter 600. Γκρι 324. Τα κλιματιστικά τσιμπάνε λίγο. Λοιπόν, πείτε μου τι θέλετε να ψαχτούμε σε μεταχειρισμένο. Σε τι θέλετε να ψαχτούμε, πλυντήριο, κουζίνα, πώς επιλέγω πλυντήριο, πώς επιλέγω κουζίνα. Τι θέλετε να κοιτάξουμε, σας είπα στο ψυγείο τι θα κοιτάξετε, να δουλεύει, να πάτε και να δουλεύει. Αν σας πει το έχω σε αποθήκη και δεν γίνεται να δουλέψει, πάτε μέσω της ασφάλειας αγορών, ας πούμε της Vendora, ώστε αν το πάρεις και δεν δουλεύει να μπορείς να το δώσεις πίσω. Να υπάρχει αυτή η επιλογή δηλαδή σε αυτό που θα αγοράσεις. Μια φορά είχα βρει μια κάμερα. Η κάμερα καινούργια είχε 290 ευρώ και την πούλαγε ο άνθρωπος 130 και ήταν πραγματικά αδούλευτη. Και μπήκα για να τη τσεκάρω το βράδυ και λέω αύριο θα μπω να την παραγγείλω. Θα πάρω τηλέφωνο τον πολιτή, δεν ξέρω πώς θα το κάνω και θα... Τέλος πάντων, και δεν υπήρχε την άλλη μέρα η αγγελία. Δηλαδή είναι κάποια διαμαντάκια που εξαφανίζονται. Δηλαδή μην νομίζεις ότι θα δεις μία αγγελία και θα μπεις μετά από ένα μήνα και θα πεις «Α, να δω πως έχει πέσει κι άλλο η τιμή». Δεν παίζει εδώ κάτι τέτοιο. Τα καλά εξαφανίζονται γιατί έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Λοιπόν, ψυγείο κλιματιστικό θα ζητήσετε να το δείτε να δουλεύει. Αν σας πει «Δεν γίνεται να δουλεύει γιατί το έχω σε αποθήκη», πάτε μέσω της ασφάλειας αγορών. Αν υπάρχει δυνατότητα να το δείτε, το ψυγείο θα το περιμένετε ένα τεταρτάκι να δείτε ότι παγώνει, γιατί αν ήταν εκτός μπρίζας θέλει λίγη ώρα. Το κλιματιστικό θα προσπαθήσεις να το δεις ότι δουλεύει. Επίσης κάτι άλλο στα κλιματιστικά. Ένας πελάτης είχα πάει και μου λέει «Θέλω να μου βάλεις ένα κλιματιστικό». Και πάμε να το βάλουμε και του είχαν πουλήσει κλιματιστικό που ήταν άλλη εξωτερική μονάδα, άλλη εσωτερική, ήταν συσκευασμένα και του λένε «Είσαι έτοιμος». Και του είχαν δώσει το μέσα Samsung, ας πούμε, και το έξω LG. Ήταν κάτι άκυρο. Και δεν ταιριάζαν ούτε οι καλωδιώσεις. Το ένα νομίζω ήταν inverter και το άλλο ήταν απλό. Ό,τι βρήκανε τα πουλήσανε. Και αυτός που τα πούλησε εξαφανίστηκε, βέβαια. Έτσι. Το τηλέφωνο ήταν μουσαντένιο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Πείτε μου τι θέλετε να ψάξουμε σε επόμενο βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι σας άρεσε. Και επισκεφτείτε το site να δείτε τι διαμαντάκια θα βρείτε. Πέρα από ψυγεία και κλιματιστικά θα δείτε ότι έχει πολλά διαμάντια και ειδικά αν είσαι λάτρης των vintage επίπλων. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.